Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε. Τι λέει ο κύριο μέσα στη διατήρηση για όλου του άνθρωπου, κάθε ένα που έχει πνοή, κάθε την ουγγήματα δηλαδή, οι βουλέ του δεν είναι δικό μα βουλέ και οι δρόμοι του δεν είναι δικό μα δρόμο. Να σα διαβάζουμε όπω μίλησε ο κύριο, είναι προφητευμένο στο βιβλίο του προφήτη Ιζάια, κεφάλαιο 55, εδάφιο 8. Επειδή βουλέ μου δεν είναι βουλέ σα, λέει ο κύριο. Ούτε η δρόμη σα, η δικό μου δρόμο, λέει ο κύριο. Αυτή είναι για όλου μα αυτή η προφητεία, επειδή είναι ο λόγο του Κύριου. Και τι σημαίνει αυτό. Η βουλή τι σημαίνει. Βουλή σημαίνει απόφαση, σκέψη, πρόθεση, σκοπό, τέληση. Όπω οι άνθρωποι εδώ συγκεί, κάθε κυβέρνηση έχει βουλή. Που μέσα του υπάρχει. Διάφορε βουλευτέ για να αποφασίσουν τι θα γίνει σαν νόμος η κυβέρνηση. Αλλά ο Θεός έχει βουλή του και μοναδικό, επειδή είναι μοναδικό στην υπόσταση του, είναι ο ίδιο στη μοναδικότητα του, στη κυριακία του, που αποφασίζει τι θέλει να κάνει, τι θέλει να φανερώνει στους άνθρωπους για το σκοπό σωτηρία του, για το, για το σκοπό παιδεία, δηλαδή η βουλή του δεν είναι δικό μας, δηλαδή η σκέψη του δεν είναι δικό μας επειδή ο ίδιος είναι που αποφασίζει όπως θέλει και όποτε θέλει επειδή είναι κύριο κυρίακο. Γιατί το έλεγε αυτό. Επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλοί ιδέες. Έχουμε γνώμη. Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου έχουν δικό του γνώμη. Έχουν δικό του ιδέα για κάθε τι που βλέπουν που δεν καταλαβαίνουν. Αλλά βγάζουν ιδέα, βγάλουν γνώμη του που δεν είναι αλήθεια. Νομίζω, επειδή η μόνη αλήθεια είναι η βουλί του τεό, είναι η απόφαση του τεό, αλλά η να το αποκαλύψει ο τεό, και ο τεό αποκαλύπτεται, αποκαλύπτει την απόφαση του, τη βουλί του, ο τα τέλει στον άνθρωπο που έχει κοινωνία μαζί του. Δηλαδή, ο Κύριος είναι που αποκαλύπτει στον πιστό, στον πιστή που έχει κοινωνία μαζί του, και όποιο τέλει ο κύριο, αλλά δεν είναι του άνθρωπου. Να προσπαθήσει να δώσει ιδέα και βουλή, επειδή δεν είναι οι άνθρωποι που ξέρουν ούτε αποφασίζει, αλλά ο Κύριος είναι που ο μόνο που είναι μυστήριο και αποφασίζει στη βουλή του. Και η βουλή του κύριου δεν είναι όπως η βουλή μας εδώ στην κυβέρνηση. Πολλέ βουλευτέ, αλλά η βουλή του κύριου είναι ο μοναδικό στη βουλή του. Όταν αποφασίζει, τότε με την πρότασή του, όταν τελείσει να αποκαλύπτει σου πιστού εκείνο που εκείνο επιλέγει. Όπως σας διαβάζα, τώρα επίσης να σας δώσω παράδειγμα για τη Βουλή του Κύριου επίσης, μια παράδειγμα, όπως τη γέννηση του Ιησού Χριστό, δηλαδή τη γέννηση του το Κύριο το Θεό με ανθρώπινη σάρκα, επειδή όταν γεννήθηκε με ανθρώπινη σάρκα, ονομάστηκε Ιησού Χριστό, επειδή έγινε άνθρωπο για να ξεκοριστεί ανάμεσα στο άνθρωπο, αλλά στη μοναδικότητα του, ο Κύριος ο δεν έχει όνομα, γι' αυτό επίσης, αποκαλείται Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα είναι μοναδικό όνομα του στη φύση του. Αλλά είναι πατέρα μα επειδή μα την Είναι ο λόγο επίση επειδή μίλησε και την και τα πάντα στην ύπαρξη και τη φύση. Αλλά όταν έγινε άνθρωπο, και Ιησού Χριστό επειδή έγινε μέσα σε πολλοί άνθρωποι για να διαφέρει, για να ξεκορίζουν όπω και εμεί χρειαζόμαστε όνομα κάθε παιδί που γεννιέται πρέπει να έχει όνομα για να ξεκορίζεται. Γι' αυτό το σκοπό ονομάστηκε Ιησού Χριστό. Αλλά πώς ήρθε εντός εκεί, πώς έγινε άνθρωπο μέσα στη κυρία τη μία κοπέλα παρτένα. Αυτή η παρτένα ήταν μοναδική κοπέλα που βρήκε κάρι στα μάτια του Θεού. Δηλαδή ο Θεός είναι που αποφάσισε η βουλή του και αποφάσισε να επιλέξει αυτή, αυτή την κοπέλα Μαρία που ήταν παρτένα και ήταν ταπεινή από οικογένεια λεβιτικότη ιερέα που υπήρχε στο Ισραήλ τότε, ανάμεσα στι 12 φίλε. Ήταν μια φίλη συγκεκριμένα που ήταν φίλη ιερατεία, δηλαδή ιερατικό φίλη. Και ανάμεσα στι ιερατικό φίλη, αυτή είναι που γεννήθηκε αυτή η κοπέλα Μαρία, που έγινε μητέρα του Ισού. Δηλαδή, αυτή η κοπέλα βρήκε κάρισα μάτια του Θεού, γι' αυτό ο Θεό αποφάσισε στη βουλή του να έρθει με ανθρώπινη σάρκα εδώ στην γη, μέσα στη κοιλιά σε αυτή την κοπέλα, όταν αποφάσισε, τότε απέστειλε τον άγγελο Γκαμπριήλ, που είναι συγκεκριμένα για, για σκοπό αποστολή στην αγγελία. Αυτή είναι, είναι, έργο του άγγελο Γκαμπριήλ για να πάει να φέρει αγγελία συγκεκριμένα όταν ο Θεός αποφασίζει και τον αποστέλει. Επειδή ο, 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 ο Μικαή, έχει σκοπό να πάει στο πόλεμο που ο κύριο τον αποστέρει έναν γιο στον δαιμόνια για να ελευθερώνει του πιστό του για να το προστατεύει. Αυτή είναι το έργο του Μικάη, ο Άγγελο Μικάη και ο Γκαμπρί είναι συγκεκριμένα για να φέρει αγγελία το σκοπό που ο κύριο θέλει να κάνει εδώ γη που αποφάσισε με τη βουλή του. Εκτός από πολλοί άγγελοι απλοί που είναι δισεκατομμύρια και δισμύρια και δισμυριάδε όπω ο κύριο τους Ζινουργά όπω θέλει, επειδή ο Γαμπρί και ο Μικαήλ Άγγελοι είναι αξιωματούκου, όπω οι στρατιώτε. Υπάρχει και βατμίδε, δηλαδή αξιωματούκου, που, που είναι υψηλοί, δηλαδή ο Γαμπρί και ο, 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 Μαϊ, ο, Μικαήλ είναι έτσι, είναι Άγγελοι με αξιώμα, αλλά οι άγγελοι απλοί Υπάρχει τι και τι μυριάδε όπω μα λέει εδώ μέσα στην έγγραφη σαν πληροφορία και ο κύριο ο είναι που δημιουργά του άγγελο όπω θέλει και όποτε θέλει. Με την πνοή από αυτό. Δηλαδή ο κύριο ο είναι ζωή που μιλάει και γίνεται και δίνει ζωή επίση και οντότητα άγγελοι γίνονται. Δηλαδή γίνεται οντότητα άγγελη, όταν μιλήσει ο Κύριος, όταν αποφασίζει ο κύριο. Όπως αποφάσισε ο Κύριος επίσης να έρθει με ανθρώπινη σάρκα, αποφάσισε η βουλή του και απόσυλε τον άγγελο Γκαμπρί, στη Παρτένα να φέρει αγγελία και να δούμε τι είπε ο άγγελο Γκαμπρί, επειδή όταν ο Κύριος αποφασίσει η βουλή του και προστάσει τους άγγελο και οι άγγελοι με υπακοή, με Προσταγεί, υποτά, υποτάσσονται στην εντολή του Κύριου και πηγαίνουν αμέσως να εκτελεί να κάνει αυτό που προστάκτηκε από τον Κύριο. Να σας διαβάζω πως λέει εδώ είναι γραμμένο. Συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Λουκά. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 26. Και κατά το έκτο μήνο ο Άγγελο Γκαμπρί στράτηκε από το τεός η πόλη τη που λέγεται Ναζαρέτς σε μια παρτένα κόρη αραβωνιασμένη με άντρα που λεγόταν Ιωσήφ από το οίκο του Δαβίδ και το όνομα της παρτένα ήταν Μαρία. Και ο άγγελο ήταν... Και ο άγγελο ήταν μπήκε μέσα προς αυτή είπε «Καίρε καριτομένη ο κύριο μαζί σου ευλογημένο είσαι ανάμεσα στις γυναίκες». Μικρή παράτεση εδώ. Νομίζω ακούσατε αν κερετισμό το άγγελο Γκαμπρίλ εδώ προς τη Παρτένα Μαρία. Ο άγγελο μόλις μπήκε προς την παρτένα ας ακούσουμε τι της έλεγε Κέρε έρε καριτωμένη ο Κύριος μαζί σου ευλογημένο ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει καριτωμένη σημαίνει ε βρήκε κάρι στο Θεό βρήκε χάρη στο Κύριο ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες επειδή ο Θεό αποφάσισε στη βουλή Του να γίνει σαν άνθρωπο μέσα στη κοιλιά τη. Αυτή τα χάρη μεγάλη ανάμεσα σε όλη τη γυναίκα, την ύπαξη, όλη τη γυναίκα στην Αυτή είναι που ενώσε ο Άγγελο Γκαμπριήλ στο κερετισμό τη. Επειδή όντω ήταν χάρη που βρήκε η Παρτένα Μαριά. Γι' αυτό τη έλεγε επίση στο τέλο: Ευλογημένη είσαι ανάμεσα στι γυναίκε. Επειδή βρήκε χάρη, γι' αυτό στην αρχή την έλεγε έρε καριτωμένη, που σημαίνει βρήκε κάρι, είσαι καριτωμένη από το Κύριο και ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Και αν διαβάζω όλες τις γυναίκες του κόσμου, της γη και του Ισραή επίσης. Επειδή πήκα και επίσης άλλη παρτένα, αλλά αυτή ήταν μοναδική που βρήκε κάρι στο Θεό για να γίνει εσάρκωση στη κοιλιά τη. Αν διαβάζουμε στη συνέχεια πώ έλεγε επίση. Απάντησε η Παρτένα. Και εκείνη βλέποντα ταράκτηκε εξαιτία το λόγο του και σκεφτόντα ποιο τάκα να είναι αυτό καιρετισμό, δηλαδή η παρτένα με το λόγο που μίλησε ο άγγελο Γκαμπρί ταράκτηκε. Μα τι τάκα σημαίνει αυτό να μου λέει και ρε, καριτωμένη και ευλογημένη είσαι ανάμεσα στι γυναίκε, δηλαδή και απορία η παρτένα Μαρία, μα τι σημαίνει αυτό το λόγο. Ποιο τα έκανα είναι αυτό, Και ο Άγγελο τη είπε: Μη φοβάσαι, Μαρία. Το λέω ο Γκαμπρί την απάντησε: Μη φοβάσαι, Μαρία, επειδή βρήκε κάρι τεό Και πρόσεξε τα μήνυ έγκαιο και τα γεννήσει ένα ιό και τα αποκαλέσει το όνομα του Ιησού. Αυτό τα είναι μεγάλο και το ονομασεί γιο του ύψισου. Και ο κύριο ο Θεό θα του δώσει το τρόνο του Νταβίτ, το πατέρα του. Και τα βασιλεύει επάνω στο οίκο του Ιακώβ, στο Ιόνια. Και βασιλεία του δεν τα έχει τέλο. Αυτή είναι ο λόγο του Γκαμπρί προ τη Μαρία. Μετά, όταν η Μαρία είχε απορία και την απάντησε. Και α ακούσουμε τώρα επίση την απάντηση τη Μαρία ακόμα στη συνέχεια. Δηλαδή, ήταν διάλογο. Ο Γκαμπρί είτε με, με την προσταγή του Κύριου για να φέρει η Αγγελία και μίλησε και η, η παρτένα Μαρία απάντησε με την απορία και μετά ο Γκαμπρί επίσης του, της μίλησε και μετά πάλι συνεχώς τώρα ακούσαμε τι πάλι έλεγε η Μαρία στο τέλος. Και η Μαρία είπε στον Άγγελο, πώς θα είναι αυτό επειδή άντρα δεν ενωρίζουν. Νομίζω, ακούσατε εδώ, δηλαδή η παρτένα Μαρία... Επίση, απορρίφθηκε όπω όλοι οι άνθρωποι μπορεί να απορρούνε: Πώ μπορεί να γεννήσει παιδί, αφού είναι παρτένα, δεν γνωρίζει άντρα. Αυτή την απορία τη προ τον Άγγελο Καπρί που την έφερε αυτή την Αγγελία. Και α ακούσουμε την απάντηση του Άγγελο τώρα. Και ο Άγγελο απαντώντα, είπε σε αυτή. Πνεύμα Άγιο τα άρτι επάνω σου και δύναμη του ύψισο τα σε επισκιάζει, γι' αυτό και εκείνο που τα γεννηθεί από εσένα τα είναι Άγιο τα ονομασεί Υιό του Θεού. Εδώ είναι απάντηση του άγγελο προ την Παρτένα με την απορία τη επειδή τα Παρτένα πώς μπορεί να γεννήθει. Αυτό τι μας διδάσκει. Σημαίνει η βουλή του Θεού δεν είναι δικό μας βουλή. Η απόφαση του Θεού, η πρόταση του Θεού δεν είναι δικό μα. Η Παρτένα Μαρία είναι άνθρωπο, ήταν άνθρωπο όπω εμά. Απλώ βρήκε κάρι στα μάτια του Θεού για να γίνει εσάρκωση η κυρία τη. Γι' αυτό είχε απορία. Μα θα τα έκανα γίνει αυτό, πώ μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο Άγγελο, επειδή ήταν άνθρωπο. Ήταν γυναίκα και άντρα, όλοι μα άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τη βουλή του κυρίου. Και αυτή Επίσης, δεν ήξερε τη βουλή του Κύριου ότι τα ερκόν του αγίου πνεύμα πάνω της και τότε τα γεννώντα μέσα στη κυρία της άνθρωπο Επειδή ο όσοι είναι πνεύμα από τη φύση, γι' αυτό ήρθε Άγιο πνεύμα πάνω της και μέσα στη κοιλιά έγινε άνθρωπο σάρκα και γεννήθηκε Ιησού Χριστό. Όταν γεννήθηκε, τότε ονομάστηκε Ιησού Χριστό επειδή γεννήθηκε άνθρωπο. Ο, Α, ο Αγκαμπρίλ την απάντησε. Εδώ που σας διαβάζω, να σας διαβάζω ξανά. Και ο Άγγελος πάντοτε είπε σε αυτή, πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου και δύναμη του υψίσου. Δηλαδή, πνεύμα Άγιο είναι που τα έτσι και με που τα μπει, τα γίνει εν η σάρκα άνθρωπο που τα γεννηθεί σαν βρέφο Ιησού Χριστό. Αυτή ήταν βουλή του Θεού που βουλεύτηκε και αποφάσισε και πέλεξε την παρτένα Μαρίαν για να γίνει, για να γεννηθεί ο Ισου μέσα του, δηλαδή να εισαρκωθεί ο Αιοπλέμα μέσα του. Με άλλα λόγια, αυτή επίση η Παρτένα Μαρία ή κα, και η Απορία πως θα γίνει αυτό, επειδή ήταν Παρτένα. Γι αυτό η Βουλή του τεονένει δικό μα, δηλαδή η απόφαση του τεονένει δικό δεν μπορούμε να ο δικό μα, δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αποφασίσει ο τεονένει δικό θα γίνει δηλαδή, πώ θα γίνει κάτι όταν ο αυτό δεν είναι δικό μας, θέμα γιατί δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε εκτό αν ο κύριο μα αποκαλύπτει τη στιγμή που τέλει για ποιο σκοπό και πώ τα κάνει αυτό. Επειδή είναι ανεσυκνίαστο και το, η σοφία του είναι μυστήριο για ο ίδιο είναι μυστήριο για μα και η σοφία του είναι απεριόριστο και ανεσυκνίαστο ο ίδιο ο κύριο. Γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι χρειάζονται σχέση με τον κύριο, χρειάζονται το κύριο, επειδή αυτό είναι ο μόνο που ξέρει αυτό που εμεί δεν ξέρουμε, είναι ο μόνο που κάνει αυτό που εμεί δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν αυτό τέλει, θα μα αποκαλύπτει. Επειδή όλοι χρειάζονται σωτηρία, αφού όλοι χρειάζονται και οφείλουν να ζητήσουν το τέλημα του κύριου να γνωρίζει. Αλλά μόνο με κοινωνία και σχέση μαζί του. Αυτό είναι που σημαίνει. Η βουλή του δεν είναι δικό μα βουλή. Η δρόμη του δεν είναι δικό μα. Επίση, άλλο παράδειγμα, όπως βλέπουμε κάποτε, γίνονται σεισμό, γίνονται πολλά πράγματα που μα τρομάζει κάποτε. Όλα αυτά ο κύριο το επιτρέπει. Δεν είναι ο κύριο που το κάνει, επειδή ο κύριο είναι άκακο. Δεν πράττει ποτέ κάτι πονηρία. Αλλά είναι τα δαιμόνια που πράττει, αλλά είναι κάτω από τον ελέγχο του κύριο. Ο κύριο το επιτρέπει πολλά πράγματα εξαιτία της παρακοή του ανθρώπου, εξαιτία δηλαδή σαν παιδεία, ώστε να φυπνίσει τους ανθρώπου. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν γνώμη, έχουν ιδέα σε κάτι που βλέπουν, αλλά είναι δικό του, είναι ανθρώπινη ιδέα. Δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια μόνο ο Κύριος ξέρει για ποιο σκοπό γι... έγινε αυτό. Για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό. Επειδή όλα είναι κάτω από τον ελεγχό του. Είτε κάτι καλό που, γίνεται, που έρχεται από τον Κύριο, είτε κάτι κακό που τα δαιμόνια το κάνει, το έκαμα και επιτρέπει ο Κύριο, μόνο ο κύριο είναι που έχει την απάντηση σε εμά όταν μας αποκαλύπτει. Επειδή η ιδέα και η γνώμη του άνθρωπου είναι δικό του φαντασία, είναι όπω εκείνο βλέπω, επειδή περιορι, το... οι άνθρωποι βλέπουν όπω εκείνο καταλαβαίνουν. Περιορίζεται τα λογικά μα. Δηλαδή, ο άνθρωπο με πέντε μπορεί να σκέφτεται. Αλλά ο Θεό δεν βασίζεται σε πέντε αισθήσει, ο Θεό είναι απεριόριστο. Κατοικεί σου απρόστοφο που δεν μπορεί να βλέπει ο άνθρωπο, δηλαδή ούτε οι άγγελοι δεν ξέρουν τη βουλή του Θεού, κανένα δεν ξέρει όλοι, είναι ο μοναδικό η βουλή του που αποφασίζει και μετά αποκαλύπτει σου πιστό. Και κάτι που πρέπει να ξέρουμε, και τα δαιμόνια δεν ξέρουν τη βουλή του Θεού, γι' αυτό τα δαιμόνια δεν αρέσκει οι άνθρωποι να έχουν κοινωνία με το Θεό, επειδή ξέρουν ότι η πίστη που έχει κοινωνία, ο Κύριος όταν αποφασίζει αποκαλύπτει σε αυτό τα μυστήρια, αποκαλύπτει σε αυτό τη βουλή του και εκείνο δεν ξέρει γι' αυτό ο σατανά προτιμάει πάρα πολλοί άνθρωποι να έχουν τρισκία εγκεφαλικά και όχι σχέση επειδή τα μυστήρια του Θεού που αποκαλύπτεται είναι μόνο στους άνθρωπους που έχουν κοινωνία μαζί του σχέση όχι τρισκία γι' αυτό ο σατανά δεν θέλει άνθρωποι να έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, αλλά προτιμά οι άνθρωποι όλοι να έχουν θρησκεία. Επειδή ξέρουν ότι δεν τα ξέρουν τη βουλή του Θεού, δεν τα αναγνωρίζουν, δεν τα έχουν αποκαλύψει, δεν έχω κοινωνία με το Θεό. Για να έχω αποκαλύψει, πρέπει κάποιο να έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει σχέση. Πρέπει και να μιλά μαζί του. Πρέπει να αρχίζει σχέση μαζί του. Τότε ο κύριο Ταπτάρκη να, να του μιλάει, να τον αποκαλύπτει επίση. Αλλά η θρησκεία μόνο εγκεφαλικά, μόνο με όνομα μόνο δεν μπορεί να ακούσει το Θεό. Ούτε να ξέρει τη βουλή του. Δηλαδή, θα είναι μόνο εγκεφαλικά δήλωση, όπως βλέπουμε σε όλο το κόσμο σήμερα. Γι' αυτό η βουλή του Κύριου είναι πολύ, πολύ κρίσιμη για όλους τους άνθρωπους. Αν και δεν το γνωρίζουμε, όταν εμείς έχουμε κοινωνία μαζί του, οτιδήποτε και να γίνει, όλοι οι πιστοί που έχουν κοινωνία μαζί του θα είναι φυλακμένοι. Δηλαδή, θα είναι φυλακμένοι από κάθε τι που επιτρέπει ο Κύριο. Επειδή όλα είναι κάτω από την τη Κυριακία του. Τα δαιμόνια ελέγχονται από αυτό, επειδή είναι την ουγγήματα του. Αλλά όποιο έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, δεν φοβάται από την επίθεση των δαιμόνιων. Αλλά οι άνθρωποι που δεν έχουν, ναι, μπορεί να έχουν τρόμο, μπορεί να φοβούνται επειδή τα ψάχνουν να καταλάβουν τι συμβαίνει, τι γίνεται. Αλλά αυτό που έχει κοινωνία με τον Κύριο, δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται να φοβηθεί οτιδήποτε. Αν και δεν τον έχει αποκαλύπτει ακόμα ο κύριο, αλλά α αναγνωρίζει με βεβαιότητα ότι είναι κάτω από τον έλεγχο του κύριο και ότι εκείνο είναι φυλαγμένοι κάτω από τη σκέπη την ασφάλεια του κύριο για να μην το αγγίζει τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια ελέγχονται από τον κύριο. Αλλά όταν η κάλυψη του Κύριου δεν είναι πάνω σ' άνθρωπο, τότε τα δαιμόνια εκεί αγγίζουν. Και η, και η χάρη του Θεού, δηλαδή η προστασία του Θεού, είναι πάνω σε εκείνο που έχω κοινωνία μαζί του. Γι' αυτό χρειάζομαι να έχουμε κοινωνία μαζί του, επειδή η βουλή του Κύριου δεν είναι δικό μας, αν και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά αμήνουμε σε κοινωνία μαζί του, επειδή η προστασία του θα είναι πάνω μας. Ο κύριο ενεργεί αν και όταν αποφασίζει με την πρόθεση του, μας αποκαλύπτει. Και αυτό είναι παράδειγμα που όλοι τα διδακτεί τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η Παρτένα Μαρία ήταν η μοναδική Παρτένα γυναίκα που βρήκε κάρι σε όλη τη γη στο Θεό για να γίνει σάκωση στη κυρία τη. Γι' αυτό ο Άγγελο τη είπε: Κέρε χαριτωμένη. Ευλογημένη είσαι ανάμεσα στι γυναίκε, δηλαδή όλε τι γυναίκε. Η βουλή του κύριου δεν είναι δικό μα βουλή, γι' αυτό αμήνουμε στην κοινωνία όταν ο κύριο Τέλει, αποκαλύπτει σε εκείνο που ο Κύριος αποφασίζει που βρήκε χάρη, δηλαδή χαριτωμένη μπροστά του. Γι' αυτό η χάρη του κύριο είναι σωτηρία επίση και η προστασία του κύριο είναι βεβαίωση μα και ασφάλεια μα. Για σήμερα, Σα αφήνω εδώ η χάρη του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.